Στο βιβλίο μου «Η Απίθαρχη» μπορείς να κάνεις όσα ταξίδια θέλεις στον χώρο χρόνο και να ζήσεις ξανά όποιες στιγμές στη ζωή σου επιθυμείς. Σελίδα λοιπόν 333. Ξύπνησα μέσα στο γνωστό ζεστό πάπλωμα. Πρόκειται για ένα προστατευτικό που πουλένιο πέπλο που ξέρει να σκεπάζει τη ζωή μου εμποδίζοντας την παγωνιά να μπει από τις τόσες χαραμάδες του. Τίποτα δεν μ' αγγίζει όταν είμαι εδώ. Σχεδόν κάθε βράδυ περνάω από το σπίτι της μαμάς και της γιαγιάς, στον τέταρτο όροφο, όσες δουλειές κι αν έχω. Όταν διανυκτερεύω στη θερμή αγκαλιά αυτού του παπλώματος, πάντα ξυπνάω γελαστή και αισιόδοξη. Είναι ίσως ο μοναδικός όροφος όπου οι εποχές και τα σκηνικά αλλάζουν με τόσο μεγάλες ταχύτητες. Να, πριν από 10 λεπτά που ξύπνησα, ήμουν μωρό, στο σπίτι της Νέας Φιλαδέλφειας, και ετοιμαζόταν να με πάρει αγκαλιά ο παππούς ο Δημητρός, που μόλις έχει γυρίσει από τον μπακάλικο της κυραπαρθένας με το σιμιγδάλι που του παρήγγειλε η γιαγιά. Δεν ξέρω τι μπερδεμένα πράγματα συμβαίνουν μέσα στα μυαλά των ανθρώπων και τι είδους συντηρητικά εκρίνονται στα σκοτεινά δρομάκια των νευρώνων, ώστε να διατηρούνται ολοζώντανες οι μνήμες από τις πρώτες αγκαλιές, τις πρώτες γεύσεις, τις πρώτες μυρωδιές, την πρώτη αίσθηση ασφάλειας. Θυμάμαι στις λεπτομέρειές τους στιγμές από το σύμπαν των 2 χρόνων μου. Ένα στρογγυλό τραπέζι με ένα λευκό τραπεζομάντιλο, τη φωτογραφία του θείου Αλέκου, τη μυρωδιά των ψαριών που έφερνε μαζί του από το ψαράδικο που δούλευε, το σιδερένιο κρεβάτι, ένα πράσινο φωτιστικό που κάποτε έσπασε και μετά έγινε βάζο, τη μαμά μου να σιδερώνει ένα κόκκινο φόρεμα. Θυμάμαι την πεποίθηση που είχα ότι ήμουν ένα πανίσχυρο μωρό που έβαζα τους κανόνες της ζωής τους. Θυμάμαι που δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά και μόλις με άφηναν από τις πολλές αγκαλιές κάτω, εγώ πατούσα για λίγο στις μύτες, στριζόμουν δηλαδή κυρίως στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού και μετά έπεφτα. Οι γιατροί έλεγαν πως χρειαζόμουν εγχείρηση στα πόδια. Τη γλίτωσα όμως επειδή αντέδρασε έντονο ο παππούς και προτίμησε να καλέσει έναν θρυλικό χειροπράκτη της περιοχής να αναλάβει δράση. Νομίζω τον έλεγαν βλάχο. Έτσι μετά από λίγο καιρό τελικά περπάτησα, εξαναγκασμένη να μειώσω δραματικά το αραλίκι στις οικογενειακές και φιλικές αγκαλιές. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ή αυτός ήταν πολύ καλός μάστορας, ή με κατατρόμαζε έτσι όπως μάρπαζε με εκείνο το αυστηρό βλέμμα στα πελώρια χέρια του, κάνοντάς μου εκείνο το δικής του έμπνευσης μαγικό μασάζ. Τι σημασία έχει πια? Αυτή τη στιγμή είμαι ήδη μαθήτρια τρίτης δημοτικού και πηγαίνω με τα πόδια από το σχολείο μου της πλατείας Κουμουνδούρου στην οδό Ερμού, που είναι το κατάστημα του μπαμπά. Κανείς εκεί δεν με προσέχει, μέσα στη χλαπαταγή της δουλειάς, κανείς δεν με ρωτάει πώς θα πήγα στο σχολείο ή τι διάβασμα έχω για αύριο, γι' αυτό και εγώ φεύγω και πάω βόλτα. Κάθε απόγευμα το ίδιο. Περπατάω ώρες και χαζεύω τα πάντα σε αυτή τη φαντασμαγορική στα μάτια μου γειτονιά. Σε όλη τη μαγική περιοχή δηλαδή, από την Πανδρόσου και την Αθηνάς μέχρι την Πειραιώς και την Αγίου Κωνσταντίνου. Τρελαίνομαι να παρατηρώ τα πολύχρωμα παλιατζίδικα στο Γιουσουρούμ, τον κόσμο που τρώει με όρεξη στα μαγειρία τριγύρω, τους φούρνους που πουλάνε κουλούρια και πάντα μυρίζουν ωραία. Μου αρέσει να ακούω τα λαϊκά που αντιλαλούν από τα τσαγκαράδικα, τα μπακάλικα και τα μηχανουργία της Παπα-Νικολή. Τους δυνατούς διαλόγους των οικοδόμων με τα αυτοσχέδια εφημεριδένια καπελάκια και των φωνακλάδων πολιτών στη λαϊκή αγορά. Να χαιρετάω τις όμορφες κυρίες με τα φανταχτερά ρούχα στις εισόδους κάποιων σπιτιών με ένα κόκκινο φωτάκι στην Ευρυπίδου. Γνωριζόμαστε πια και πάντα με ρωτάνε πώς πάει το σχολείο. Αυτές με ρωτάνε. Μ' αρέσει να ελέγχω από κοντά τις νέες αντίκες που φέρνει ο πάντα γελαστός κύριος Τζιλαλής με τα πράσινα μάτια, ο οποίος πάντα μου εξηγεί με λεπτομέρειες την ιστορία της καθεμιάς και με ενημερώνει για την αξία τους. Είμαι τόσο περήφανη για μένα. Είμαι μόνο 9 χρόνων, αλλά τους ξέρω όλους. Κι έτσι, όπως περπατάω μόνη μου στα δρομάκια, ανυπομονώ για εκείνη την ευλογημένη στιγμή που θα πεταχτεί από μια οικοδομή της Καραϊσκάκη ο Παπα Μιχαήλ με το κασκετάκι του στραβά και θα τραγουδάει κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, ενώ από κάτω θα σιγοντάρουν με τα μπουζούκια τους ο Αυλονίτης, ο Κόκοτας και ο Λοχαΐτης. Ξέρω με σιγουριά ότι ύστερα στο διπλανό ψαράδικο της Μιαούλη θα δω την Αλίκη να πουλάει λιθρίνια
και να λέει αγκαλιά με το Λαβρέντι Διανέλο, το ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει. Στρίβοντας την πλατεία ηρώων, η Καραγιάννη θα κυνηγάει γύρω γύρω το Βουτσά να του κόψει ένα τσουλούφι για να του κάνει μάγια, να την παντρευτεί, ενώ στο κουρίο της Εσχύλου θα πετύχω οπωσδήποτε το Γεωργίτσι να ξυρίζει το μουστάκι καθυπόδειξη της Λάσκαρη. Πριν βραδιάσει, από ένα γραφείο της Αγίων Αναργύρων θα βγαίνει η Καρέζη, μια αξιοπρεπέστατη δεσποινής διευθυντής, παρέα με τη Λίλη Παπαγιάννη, και εγώ θα τις κρυφακούσω να συνομωτούν για το πώς θα σε γυνέψουν τον Αλεξανδράκη. Θα καταλάβω ότι πρέπει να γυρίσω στο μαγαζί μόνο όταν ο Βέγκος θα μου κορνάρει με τη Βέσπα, με Νάνδρου και Σαπφούς γωνία. Τρέμω πια σε αυτήν την ηλικία κάθε φορά που πηγαίνω στο ρετυρέ της Λήθης, μην τυχόν και πιο λίγο παραπάνω από το μαγικό νερό και μου σβηστούν λάθος μνήμες. Με τίποτα δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν, για να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι της μαμάς και της γιαγιάς, όσο και αν μ' αρέσει, όσο και αν το θέλω, δεν επιτρέπεται να κάθομαι πολύ. Δεν μου επιτρέπεται υπερβολική δόση τρυφερότητας πλέον. Προσβάλλει κέρια το νοσοποιητικό και με καθιστά ευάλωτη σε ιούς και μολύνσεις. Με μέτρο πια όλου αυτού του τύπου ειδονές. Πρέπει να θυμάμαι τη μαγική λέξη που είναι γκράτεια.